Έχουμε τώρα έναν αστυνομικό προπονητή να κατηγορείται για βιασμό 14χρονης αθλήτριας. Άλλος βιασμός. Σήμερα οδηγήθηκε στο μεικτό ορκωτό κακουργιοδικείο της Χίου. Πρόκειται για τον 50χρονο αστυνομικό από τη Μυτιλίνη που είχε συλληφθεί τον Ιούλιο του 2022 με τις κατηγορίες του βιασμού και της ασέλγειας σε 14χρονη αθλήτρια που προπονούσε ο ίδιος σε ομάδα της Μυτιλίνης. Πρόκειται για μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει την κοινωνία του νησιού, καθώς ο αστυνομικός ήταν πολύ γνωστός και ως προπονητής κυρίως εφήβων σε ομάδες στα περίχωρα της πόλης. Τα μηνύματα λοιπόν που έστειλε ο αστυνομικός στην ανηλική μέσω ψεύτικου προφίλ τα είχε εντοπίσει η μητέρα της και μέσα από αυτά, όπως φάνηκε, της ασκούσε μεγάλη πίεση και τη ζητούσε να στείλει άσεμνες φωτογραφίες στο κινητό του. Η μητέρα βέβαια το κατήγγειλε στην αστυνομία και ζήτησε την εξέταση της 14χρονης από ιατροδικαστή. Άμεσα μετέβη στη Μυτιλίνη το Σώμα Εσωτερικών Υποθέσεων, το οποίο προχώρησε στη σύλληψη του αστυνομικού. Τώρα αναμένουμε τα αποτελέσματα, την απόφαση του μεικτού ορκωτού κακουργιοδικείου της Χίου. Μάλιστα. Δυστυχώς. Οι κατηγορίες του είναι για βιασμό, ναι, και ασέλγεια. Δυστυχώς βλέπουμε. Σε βιασμό, ασέλεια, βλέπουμε η μία μετά, και απόπειρα πορνογραφίας. Βλέπουμε η μία μετά την άλλη τέτοιες υποθέσεις να σκάνε στην δισογραφία. Και δυστυχώς είναι πάρα μα πάρα πολλά τα θύματα από όλους αυτούς τους βιαστές. Μικρά παιδιά, παιδάκια, αγοράκια και κοριτσάκια. Ο Θεός να βάλει το χέρι. Αυτές είναι υποθέσεις που βγαίνουν τουλάχιστον στο φως, Φίλιππε. Γιατί όπως πολύ σωστά είπες, πολλά παιδιά φοβούνται να καταγγείλουν το περιστατικό. Φοβούνται την βία, φοβούνται. Εδώ πέρα βλέπαμε ο προηγούμενος απειλούσε την σύντροφό του ότι θα τη χωρίσει, η οποία έχει και προβλήματα υγείας. Μάλιστα, εδώ πέρα υπήρχαν απειλές για το φασκό. Θα σκοτώσει τα θύματά του, υπήρχε ο άλλος. Ήταν με την κοπέλα, ναι. Και θα σκοτώσει τα θύματά του. Ναι, ναι. Μιλάμε για απίστευτες ιστορίες, αλλά ξαναλέμε.